Αυτό είναι το μυστικό τους. Εμένα δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό γίνεται, ξέρω στον εαυτό μου. Άγγελε, εσύ μετέχεις τώρα, είσαι βασικός τέλεχος στο Ινστιτούτο Ελληνοϊσραηλινής Συνεργασίας. Είναι ένα σημαντικό... Είναι σημαντικό ίδρυμα, λόγω των ανθρώπων. Λόγω των ανθρώπων αφενός και αφετέρου και λόγω της προοπτικής η οποία διαγράφεται. Σαφώς, μα έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκίνησε. Εγώ δηλαδή όταν άκουσα τη συνεργασία, και το λέω εγώ με την έννοια του απλού πολίτη, του Ισραήλ με την Κύπρο, ναι, με την κοινή εκμετάλλευση του οικοπαίδου 12 κλπ. Όλα αυτά τα σχετικά και εν συνεχεία της μετέπειτα δικές μας, ας το πούμε δειλά-δειλά, θυμάμαι εγώ είχα πάρει και μια συνέντευξη με τον τότε υφυπουργό ενέργειας, τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος ενώ τον πρώτο χρόνο ήταν και δεν αξίζει, και μετά πέρυσι τον θυμάμαι ήταν υπέρθερμος για την όλη αυτή η διαδικασία των πετρελαίων και του αερίου. Ναι, ναι. Εάν έχουμε λοιπόν τη δύναμη πραγματικά να συνεργαστούμε με έντιμες προθέσεις για να κερδίσουν και οι δύο πλευρές και οι τρεις πλευρές, αυτό θα πει εντιμότηση. Δηλαδή δεν μπορώ να έρθω εγώ και να ζητάω μόνο και από εκεί και πέρα να μην μπαίνει ο άλλος τίποτα, είναι άδικο. Άρα λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο αυτά προωθεί. Τι προωθεί? Για την περιοχή μας προωθεί αυτά. Γενικώς για την Ελλάδα. Ναι, προωθεί αυτά. Προωθεί επιστημονική συνεργασία. Αχα. Προωθεί μια συνεργασία στο χώρο της τεχνολογίας, όπου είναι και η ειδικότητά μου. Στην ουσία, εμείς αποφασίσαμε ευθύς εξ αρχής ότι η διπλωματία, η πολιτική συνεργασία, η συνεργασία στον χώρο της γεωπολιτικής είναι δουλειές αλλουνών και των θεσμών του Υπουργείου Εξωτερικού, σωστό, των Προεδρών κτλ. Εκεί που δένει το πράγμα στην πράξη. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για φιλίες, μπορεί να μιλάμε για συνάφειες. Αλλά στην πράξη τι κάνουμε? Αλλά έτσι, από εκεί δεν προκύπτει τίποτα. Η ουσία του θέματος είναι για μας να προωθούμε συνεργασίες όπου εκεί δένονται στην πραγματικότητα οι δύο λαοί με απτά αποτελέσματα. Και η διερεύνηση, η πρώτη διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν αποκαλύπτει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες και για την περιοχή μας. Α, εντάξει, η ενέργεια είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτές τις τρεις κυβερνήσεις σε υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια. Εμάς τι μας απασχολεί? Οι εξαγωγές. Μας απασχολεί η συνεργασία με αυτούς που θα πάρουν το προϊόν μας, για την καλυτέρευση του προϊόντος. Έτσι. Ανέβραση ίσως άλλων προϊόντων που απευθύνονται στη διεθνή αγορά και κυρίως σε αγορές οι οποίες είναι ποιοτικές αγορές. Δηλαδή απαιτούν ποιότητα, αλλά αποδίδουν και ποιότητα. Αποδίδουν και σε χρήμα. Βέβαια. Και είναι η μισή αγορά του κόσμου, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι γεγονός. Εκεί εμείς με τις δυνατότητες που έχουμε δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε στις ανάγκες ενός νομού των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά με τα προϊόντα που έχουμε και την κατάλληλη ποιότητα και προώθηση. Α, δηλαδή εσείς μέσα από το Ινστιτούτο προωθείτε και τέτοιου είδους συνεργασίες. Βεβαίως. Δηλαδή να βοηθήσετε με σχετική εκπαίδευση, με σχετική τέλος πάντων ουθεσία Έλληνες. Μεσολάβηση. Ξέρεις, Φελούρη, φτιάξε αυτό το πράγμα, αλλά κάν' το έτσι, είναι καλύτερο για σένα και για τον αγοραστή. Ξέρεις, κύριε Αμερικάνε, άμα πάρεις το ελληνικό, δεν θα το βρεις αλλού.
ξέρω εγώ, πάρτο. Όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Ναι, η λέξη είναι καταλύτης. Μπράβο. Δηλαδή το Ινστιτούτο πρέπει να λειτουργήσει, έχει σκοπό να λειτουργήσει σαν καταλύτης συνεργασίας. Σωστό. Δηλαδή να μαζέψει τις δύο-τρεις πλευρές που υπάρχουν σε αυτό το θέμα και τους άλλους από κάτω να συνεργαστούν μεταξύ τους για ένα καλό αποτέλεσμα από το οποίο θα ωφεληθούν όλοι. Βέβαια. Θα ωφεληθεί και το δίκτυο διανομής που στις περισσότερες φορές, πάρα πολλές φορές στην Αμερική ελέγχεται από εβραϊκά κεφάλαια, να ωφεληθούν και αυτοί και να ωφεληθούμε και εμείς. Βέβαια, που έχουμε και τόση ανάγκη. Και μία από τις πλευρές για την επιτυχία της προώθησης είναι η πολιτισμική. Σωστό. Και λέμε πάντα ότι δόξα τω Θεώ η Ελλάδα, παρότι εμείς απαξιούμε και στις δύσκολες ημέρες που έχουμε, κανένας δεν νοιάζεται για αυτή τη διάσταση του πολιτισμού της χώρας μας, όμως αυτή είναι κρίσιμη για την επιτυχία του μάρκετινγκ των προϊόντων μας. Και αναφέρθηκα στην παρουσίαση που έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση ενός νεαρού Τούρκου επιχειρηματία, ο οποίος ήταν άνεργος, ο οποίος είχε την έμπνευση να παρουσιάζει το γιαούρτι που παρήγαγε τώρα, άρχισε την παραγωγή το 2008, με την επιγραφή Τσοπάνη ελληνικό γιαούρτι. Δηλαδή, και να αναφέρεται συνεχώς και επιμόνω στην Ελλάδα, στην ελληνική παράδοση. Και όταν τον ρώτησε κάποιος γιατί δεν αναφέρεσαι στην τουρκική, στην οποία λες ότι έζησες, μεγάλωσες, πήρες τα χρήματα, τα επενδυτικά και τελειοποίησες τη συνταγή για το γιορτή σου, είπε ότι εάν χρησιμοποιούσα την έκφραση τουρκικό γιαούρτι δεν θα πουλάγω ούτε το 5%, γιατί η Ελλάδα δεν είναι απλό όνομα. Συνδέεται με πολύτιμη ιστορία, παράδοση. Είναι η βάση και ο στυλοβάτης του δυτικού πολιτισμού. Του δυτικού πολιτισμού. Επομένως οι πόρτες είναι ανοιχτές ως προς αυτό, δηλαδή από την άποψη των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ, είναι ανοιχτές για τα ελληνικά προϊόντα. Παρόλο ότι μια τελευταία έτσι ατασταλία, ας την πούμε, έτσι, παραφθορά της ιστορίας εκ μέρους του Ερντογάν, που λέει ότι και η Ολυμπιακή φλόγα, λέει, από την Τουρκία ξεκίνησε. Αυτό δείχνει. Αυτό είναι ίσως... Και γελάνε βέβαια όλοι. Ναι, ναι. Ίσως όμως είναι και προς τιμήν μας. Όπως είναι προς τιμήν μας ότι οι Σκοπιανοί παλεύουν να χρησιμοποιήσουν το όνομα της Μακεδονίας. Δίνει σε εμάς, δίνει σε εμάς ένα μάθημα. Τη δύναμη. Ένα μάθημα του τι έχουμε με το οποίο μεγαλώνουμε και το παραβλέπουμε. Μου δίνεις μία εντύπωση πολύ έτσι ισχυρή στο μυαλό μου. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος, ακούγοντας και το στραβό, πιάνεις εσύ το πίσω μέρος. Πιάνεις, λες, μήπως αυτό όμως είναι προς όφελος. Την πραγματικότητα. Όχι, δηλαδή, είναι ξέχωρα από τους συναισθηματισμούς. Ναι. Ναι, είναι η σκέψη σου, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, και γι' αυτό σου αναγνωρίζω την μεγάλη αξία την οποία έχεις σαν άτομο, σαν πνεύμα. Yeah. Και αυτό μην το παρεξηγείς, δεν το λέω για να σε κολακέψω, όμως αυτή την εντύπωση μου έχεις δώσει από τη στιγμή που σε πρωτοάκουσα. Επειδή ασχολούμαι για χρόνια με την προώθηση προϊόντων, yeah, ο χώρος μου είναι η τεχνολογία. Yeah. Και εκεί έπρεπε να συμβουλευτώ ανθρώπους οι οποίοι είναι σοβαροί επιστήμονες στο είδος και με καθοδήγησαν να βλέπω τις πραγματικές διαστάσεις τέτοιων προσπαθειών στην Αμερική. Δεν είναι επιφανειακή, πρέπει να είναι της ουσίας. Βέβαια. Και λέω σε πολλούς ότι η τελευταία μου συνεργασία στην Αμερική ήταν γύρω από τις χρηματοοικονομικές δημόσιες σχέσεις. Και η μεθοδολογία που ακολουθούσε αυτή η εταιρεία, στην οποία συνεργαζόμουν με σημαντικούς ανθρώπους,
ήταν η εξής, ότι έκανε μελέτες αντίληψης, δηλαδή μελέτες, όχι για το σχεδιασμό προϊόντων όπως εμείς, δηλαδή ο παραγωγός ή ο βιομήχανος τις εκλαμβάνει, αλλά σύμφωνα με τις επιθυμίες και την αντίληψη του πελάτη. Του πελάτη, δηλαδή της αγοράς. Σωστό. Αυτό εμείς δεν το προσέχουμε και είναι γεγονός ότι περισσότερες χώρες δεν το προσέχουν. Θα πω και κάτι άλλο.